Καλημέρα σε όλους. Θέλω να δω σηκωμένα χέρια από όσους είμαστε φαν των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Οι υπόλοιποι ντρέπεστε? Έλα, κι εγώ μαζί. Λοιπόν, ωραίες αυτές οι ταινίες, αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι μερικές φορές αυτά που μας λένε είναι, ρε παιδί μου, ανέφικτα, είναι υπερβολικά. Δεν είναι άλλωστε τυχαία και η έκφραση, αυτά που μου λες είναι σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Δείτε, για παράδειγμα, τις ταινίες της σειράς Terminator. Μας δείχνουν ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, το οποίο, εντάξει, έρχεται από το μέλλον, αλλά το οποίο ακούει, βλέπει, καταλαβαίνει τι λένε οι άνθρωποι, τι θέλουν να κάνουν. Έχει ένα μικρό προβληματάκι με την ειρωνία, αλλά προς το τέλος της ταινίας το διορθώνει και αυτό και μάλιστα κάνει και ο ίδιος αστιάκια δικά του. Βέβαια, κάποιος κακόπιστος μπορεί να έλεγε ότι έχει και ένα μικρό πρόβλημα με την υποκριτική, το συγκεκριμένο ρομπότ. Αλλά εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Terminator βλέπει, ακούει και καταλαβαίνει. Κάνοντας fast forward αρκετά χρόνια αργότερα, στη φετινή ταινία Ex Machina, πρωταγωνιστεί η Ava, η οποία είναι και αυτή ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, που ενσωματώνει τη νοημοσύνη και τις πληροφορίες από δισεκατομμύρια ανθρώπους που χρησιμοποιούν μια υποθετική μηχανή αναζήτησης, η οποία ονομάζεται Blue Book. Το Blue Book είναι, θα έλεγε κανείς, ένα προφανές λογοπαίγνιο ανάμεσα στο Deep Blue, την πρώτη υπολογιστική μηχανή που κέρδισε στο σκάκι ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, και το Facebook, το γνωστό κοινωνικό δίκτυο, στο οποίο όλοι συνεισφέρουμε τις ιδέες μας, τα όνειρά μας, τις σκέψεις μας και μερικές φωτογραφίες από τις αγαπημένες μας γάτες. Φανταστείτε λοιπόν ένα ψηφιακό νου, εξοπλισμένο με πληροφορίες και ιδέες από δισεκατομμύρια ανθρώπους, ο οποίος έχει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και έτσι μπορεί να αποφασίζει, να μαθαίνει και να δρά από μόνος του. Βέβαια, στο μαγικό κόσμο του Hollywood αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε δει ήδη από τη δεκαετία του 1960, από τον Χάλ 9000, που πρωταγωνιστεί την ταινία 2001 «Η Οδύσσια του Διαστήματος». Εκεί λοιπόν ο Άρθουρ Κλάρκ μας περιγράφει έναν υπολογιστή, από τον οποίο βλέπουμε μόνο το χαρακτηριστικό κόκκινο μάτι του. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του στην ταινία είναι, θα έλεγα, πρωταγωνιστική. Ο Χάλ λοιπόν μπορεί και ακούει και καταλαβαίνει τι θέλουν να κάνουν οι αστροναύτες και κυρίως αρχίζει και δρά όταν αυτοί θέλουν να τον τραβήξουν από την πρίζα. Σε μια χαρακτηριστική στιγμή της ταινίας, οι δύο αστροναύτες που είναι στο διαστημόπλαιο έχουν αποσυρθεί στην κάψουλα διαφυγής του σκάφους για να συζητήσουν ακριβώς αυτό, πώς θα ξεφορτωθούν το Χάλ, θεωρώντας ότι εκεί μέσα δεν μπορεί να τους ακούσει. Ξεχνάνε όμως ότι ο Χάλ τους βλέπει από τα τζάμια και μπορεί να διαβάσει τα χείλη τους. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας πάρα πολλά ωραία πράγματα, τα οποία αρχίζουμε αρκετά χρόνια αργότερα, γύρω στο 1990-95, να τα υλοποιούμε. Και τους δίνουμε το κάπως ψαρωτικό όνομα συναισθηματική υπολογιστική. Τώρα θα μου πείτε, αυτό το όνομα είναι σαν να πας να βάλεις μαζί λεμόνια και πορτοκάλια. Πώς γίνεται να έχεις μία έννοια σαν τα συναισθήματα, η οποία κατεξοχήν ανήκει στον χώρο της ψυχολογίας, εκφράζεται στον εγκέφαλο, στο σώμα μας, και να θες αυτό το πράγμα όχι μόνο να το κατανοήσουν οι υπολογιστές, αλλά και να το αναγνωρίσουν κιόλας. Αυτό που ξέρουμε από τους υπολογιστές είναι ότι κάνουν πολύ καλά δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι κάνουν πάρα πολύ γρήγορα αριθμητικές πράξεις. Πλέον κάνουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων πράξεων ανά δευτερόλεπτο. Και ότι έχουν σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων. Άντε και ότι τα τελευταία χρόνια μας βοηθάνε λίγο να αποτυπώσουμε σημαντικές και κυρίως ασήμαντες στιγμές στη ζωή μας βγάζοντας selfies. Πώς γίνεται οι υπολογιστές λοιπόν να καταλάβουν τα συναισθήματα? Κι όμως αυτή η τελευταία δυνατότητα, αυτή με τα selfies, είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Σκεφτείτε ότι βγάζοντας φωτογραφίες, μιλώντας στα κινητά τηλέφωνα και φορώντας ένα σωρό γκατζετάκια στα χέρια μας που καταγράφουν το χτύπο της καρδιάς μας ή το πόσο υδρώνουμε, στην ουσία χρησιμοποιούμε τα αυτιά και τα μάτια των σύγχρονων Χάλ που έχουμε στα χέρια μας. Και πολλές φορές θρονιάζουμε και πάνω στο γραφείο μας. Έχουμε λοιπόν φωτογραφίες που καταγράφουν χαμόγελα, κλάματα, εξαρτάται τι ομάδα είστε, ανάλογα. Έχετε τηλεφωνικές συνομιλίες, οι οποίες περιγράφουν το πώς αλλάζει ο τόνος της φωνής μας όταν νιώθουμε κάποιο συναίσθημα. Και έχουμε και τα βραχιολάκια ή τα έξυπνα ρολόγια, τα οποία περιγράφουν το χτύπο της καρδιάς μας όταν περιμένουμε τον καλό μας ή την καλή μας στο πρώτο ραντεβού
ή όταν έρχεται εκείνο το μαγικό φακελάκι από την εφορία, εκείνα τα δευτερόλεπτα μέχρι να δούμε αν το χαρτάκι μέσα είναι πράσινο ή ροζ. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, για να μπορέσουν οι υπολογιστές μας να καταλάβουν τι αισθανόμαστε, είναι πολύ απλά να τους πάρουμε από το χεράκι και να τους το πούμε. Γιατί, κακά τα ψέματα, όσα λεφτά και να ξοδέψετε για το καινούριο σας λάπτοπ, αυτός τι θα κάνει, μόνο υπολογισμούς και αποθήκευση δεδομένων. Ευτυχώς εδώ έρχονται οι ψυχολόγοι και μας βοηθάνε. Ο διάσημος Αμερικανός ψυχολόγος, ο Πολ Έκμαν, είπε το εξής. Ότι υπάρχουν κάποια βασικά συναισθήματα, όπως είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός, τα οποία γίνονται αντιληπτά με τον ίδιο τρόπο από όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το αν ζουν, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη το 2015 ή ζούσαν στη Σιβηρία πριν από 200 χρόνια. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτά τα συναισθήματα ή ότι εκφράζονται μόνο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σημαίνει όμως ότι αυτά τα συναισθήματα γίνονται αντιληπτά με την ίδια ετικέτα, με την ίδια λέξη. Και αν το σκεφτείτε αυτό λιγάκι, φαίνεται λογικό, έτσι. Ένα έτσι πλατή χαμόγελο και ανοιχτά μάτια γίνεται πάντοτε αντιληπτό σαν χαρά. Ακόμα και από ένα παιδάκι που είναι νεογέννητο. Ή αντίστοιχα, όταν σουφρώνουμε τα μάτια και το στόμα, αυτό γίνεται αντιληπτό σαν θυμό. Ανεξάρτητα από το πολιτισμικό μας υπόβαθρο ή κάποια άλλα επίκτητα χαρακτηριστικά. Το καλό είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία που περιέγραψε ο Έκμαν ταιριάζει πάρα πολύ καλά με κάτι που οι υπολογιστές μας μπορούν να μάθουν να κάνουν αποτελεσματικά. Και αυτό είναι να ταξινομούν εικόνες ή νούμερα σε διάφορες κατηγορίες που εμείς θα τους περιγράψουμε. Αυτό γίνεται μετατρέποντας ό,τι τους δίνουμε σε ψηφιακά δεδομένα και χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εξισώσεων. Και κάθε φορά που βλέπουν μια καινούργια φωτογραφία, για παράδειγμα, ή μια καινούργια συνομιλία, αλλάζουν λιγάκι τους συντελεστές αυτών των εξισώσεων, έτσι ώστε σιγά-σιγά, προοδευτικά, να μάθουν να τις ταξινομούν στην κατηγορία που θα τους πούμε. Για παράδειγμα, αν δείξουμε πολλές φωτογραφίες από ανθρώπους που χαμογελάνε σε έναν υπολογιστή, θεωρούμε ότι μπορεί να εκπαιδευτεί να ξεχωρίζει το συνέστημα της χαράς από φωτογραφίες που δείχνουν άλλα συναισθήματα. Επειδή, λοιπόν, αυτή η διαδικασία μοιάζει αρκετά με αυτό που γίνεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο με τους νευρώνες και την αλλαγή της δομής τους, έχουμε ονομάσει, λοιπόν, αυτή την τεχνική μηχανικής μάθησης νευρονικό δίκτυο. Μπορούμε, λοιπόν, να κωδικοποιήσουμε μία εικόνα, να τη μετατρέψουμε σε ψηφιακά δεδομένα και να τη δώσουμε σε ένα τέτοιο νευρονικό δίκτυο. Μια πιο εύκολη και καλή ιδέα θα ήταν να δούμε πόσο διαφέρει αυτή η έκφραση που δείχνει η φωτογραφία από ένα ουδέτερο πρόσωπο. Για παράδειγμα, το αίσθημα της χαράς, η έκφραση της χαράς, κωδικοποιείται σηκώνοντας λίγο τα χείλη, σηκώνοντας τα φρύδια και ανοίγοντας τα μάτια. Και έτσι θεωρούμε ότι αν δώσουμε πολλά δεδομένα σε έναν τέτοιο υπολογιστή, σε ένα νευρονικό δίκτυο, θα μάθει να ξεχωρίζει τις χαρούμενες εκφράσεις του ίδιου ανθρώπου από τις υπόλοιπες εκφράσεις, ακόμα και αν δεν έχει ξαναδεί. Ή θα ξεχωρίζει ένα χαμόγελο που είναι πάρα πολύ ζωντανό, ακόμα και αν έχει μάθει πιο σεμνά χαμόγελα. Αυτός, λοιπόν, είναι ο Νάο. Είναι, βλέπετε, ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ. Πολλές φορές τον περιγράφω ότι είναι ένας υπολογιστής με χέρια και πόδια. Μπορεί να ακούει αυτά που λέμε χρησιμοποιώντας τα μικρόφωνα που έχει στο κεφάλι του. Μπορεί να βλέπει με τις κάμερες που έχει μπροστά. Ενδεχομένως τον έχετε δει να παίζει και ποδόσφαιρο. Όχι πολύ αποτελεσματικά, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε εκεί και περίμενε. Θα τελειώσω και θα φύγουμε μαζί. Ναι. Ωραία. Ο Νάο, λοιπόν, γενικά μπορεί να κάνει ό,τι κάνει και ο υπολογιστής που έχετε στο γραφείο σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Εντάξει, δεν τον χρησιμοποιήσετε για να παίξετε Call of Duty, αλλά μπορεί να συνδεθείτε στο ίντερνετ, να κατεβάσετε τα mail σας και να ζητήσετε τον Νάο να σας τα διαβάσει. Ή μπορεί να συνδεθείτε στο Facebook και να διαβάσει από τον τοίχο σας το πού βρίσκονται οι φίλοι σας και πώς περνάνε χωρίς εσάς. Ή μπορεί να του ζητήσετε να ξεκινήσει μια κλίση Skype με τη γιαγιά σας, με την οποία έχετε να μιλήσετε ένα εξάμηνο. Και αν εσείς προτιμάτε να τα κάνετε αυτά με κάπως έτσι πιο συμβατικό και συνηθισμένο τρόπο, φανταστείτε τον Νάο στον καναπέ της γιαγιάς. Να βλέπουν μαζί τις αγαπημένες τουρκικές σειρές και να ξεκινάει η γιαγιά την κλίση Skype με εσάς. Ή το βράδυ, πριν κοιμηθεί ένα παιδί, να του διαβάζει ένα παραμύθι και να χρησιμοποιεί την κάμερα που έχει και το μικρόφωνο για να καταλάβει το γέλιο ή το κλάμα και να αντιδρά ανάλογα. Βέβαια, θα έλεγα ότι
Το πιο σημαντικό δεν είναι τόσο να καταλάβουμε τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που μιλάει στο τηλέφωνο ή κάθεται μπροστά στον ναό, αλλά το τι θα κάνουμε με αυτό. Στην περίπτωση των μηνυμάτων που στέλνουμε με τα κινητά τηλέφωνα ή των posts που κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα, ήδη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προλάβουμε τυχόν αυτοκτονίες, ψάχνοντας για συγκεκριμένες λέξεις, οι οποίες χτυπάνε ένα καμπανάκι για τις αστυνομικές αρχές. Ή μπορούμε, και γίνεται αυτό σε πειραματικό επίπεδο, να κάνουμε διαχείριση ασθενών με κατάθλιψη, χρησιμοποιώντας πάλι αυτές τις πληροφορίες, ή ακόμα το πόσο συχνά βγαίνει από το σπίτι του, πότε συναντιέται με άλλους ανθρώπους και πού, χρησιμοποιώντας όλα αυτά συν το GPS του κινητού του τηλεφώνου. Θα έλεγα ότι στην περίπτωση των συναισθημάτων, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι όχι τόσο το να καταλάβουμε αν κάποιος είναι χαρούμενος ή στεναχωρημένος, αλλά να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα το χαμόγελό του ή το έντονο του βλέμμα όταν δοκιμάζει ένα προϊόν ή όταν παρακολουθεί ένα μάθημα, να δούμε αν είναι συγκεντρωμένος ή όταν οδηγάει στον δρόμο, παρατηρεί το δρόμο ή είναι έτοιμος να κοιμηθεί ή ψάχνει το κινητό τηλέφωνο και να δράσουμε ανάλογα. Κάτι άλλο που κάνουμε συστηματικά είναι αυτό που λέμε ανάλυση κοινής γνώμης, όπου διαβάζουμε υπολογιστικά τα posts που κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα και έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε την άποψη που έχει ο κόσμος για κάποιο προϊόν, για κάποιο άνθρωπο, για κάποιο γεγονό και να το χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς marketing. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε ακούγοντας, βλέποντας και διαβάζοντας αυτά που κάνουν οι άνθρωποι. Το πολύ όμως να φτάσουμε μέχρι την κατανόηση. Οι μέρες, για παράδειγμα, του Terminator που τριγυρνούσε στους δρόμους και θέριζε τον πανικό ή του Χαλ που θυσίαζε τους αστροναύτες για να γλιτώσει το τομάρι του, είναι, θα έλεγα, πολύ μακριά. Και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όταν έχουμε τεράστιες φυσιογνωμίες του καιρού μας, όπως είναι ο Στίβεν Χόκινγκ ή ο Μπιλ Γκέιτς, να μας προειδοποιούν ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη ξεφύγει από τον έλεγχό μας, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Θα αρχίσει να παίρνει αποφάσεις τις οποίες δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε. Θα έλεγα το κλειδί είναι ακριβώς αυτό. Μπορεί σε 30 χρόνια οι μηχανές να έχουν περισσότερη ελευθερία από ό,τι έχουν τώρα, αλλά το κλειδί είναι πόση ακριβώς ελευθερία θα τους εκχωρήσουμε. Τι θα μπορούν να κάνουν, όταν όχι απλά θα ακούν τις συνομιλίες μας, θα βλέπουν πού είμαστε, αλλά θα έχουν, για παράδειγμα, πρόσβαση στα ιατρικά μας αρχεία ή θα έχουν πρόσβαση στο GPS του κινητού μας και θα ξέρουν πού είμαστε. Και ακόμα κι αν είμαστε σίγουροι ότι οι μηχανές δεν θα μας κάνουν κακό εκούσια, όπως ήθελε να κάνει το Skynet στις ταινίες του Terminator. Πώς ξέρουμε ότι όταν θα δουν μια κατάσταση την οποία δεν την έχουν ξανααντιμετωπίσει, δεν θα πάρουν μια λάθος απόφαση η οποία θα είναι καταστροφική. Στην περίπτωση των ρομπότ, ο συγγραφέας Ασίμοφ το έλυσε αυτό το πρόβλημα, αν και μάλλον φιλοσοφικά, εκφράζοντας τους τρεις γνωστούς νόμους της ρομποτικής. Ότι το ρομπότ θα προσπαθήσει να σώσει τον άνθρωπο, δεν θα τον βλάψει και μετά θα προσπαθήσει να σώσει το τομάρι του. Σε πραγματικά συστήματα, τι γίνεται? Θα έλεγα ότι το κύριό μας πρόβλημα είναι ότι εμείς οι ίδιοι, βλέποντας τις ταινίες του Hollywood, βιαζόμαστε να δούμε την τεχνητή νοημοσύνη να οριμάζει. Πρέπει πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι τα τεχνητά νοήμονα συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά μόνο σε καλά ορισμένα πλαίσια. Είπαμε πριν, μας κερδίζουν στο σκάκι, όπου εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που έχουν να κάνουν πάρα πολύ γρήγορα υπολογισμούς και να αποθηκεύουν τα δεδομένα που χρειάζεται. Ή, ξέρω εγώ, προβλέπουν αποτελεσματικά τον καιρό. Έτσι. Εκεί χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τους μετεωρολογικούς δορυφόρους, από τους σταθμούς εδάφους και όλα τα μοντέλα που μπορούν να φτιάξουν. Ακόμα και στο χρηματιστήριο, τα τεχνητά νοήμονα συστήματα είναι πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε άνθρωπο αναλυτή. Όταν στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας κατέρευσε η Lehman Brothers στην Αμερική και ξεκίνησε εκείνο το ντόμινο που στήχησε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε τράπεζες και αγορές, η μόνη εταιρεία η οποία όχι απλά δεν έχασε, αλλά κέρδισε, ήταν η Medallion. Η Medallion δεν στηρίζεται σε κάποιους έμπειρους χρηματιστές, αλλά σε φυσικούς με διδακτορικό, οι οποίοι χρησιμοποιούν αλγορίθμους επεξεργασίας σήματος για να επεξεργαστούν τις πληροφορίες και τις τιμές των μετοχών σε όλες τις αγορές. Κάποιοι από αυτούς τους αλγορίθμους, μάλιστα, λειτουργούν αυτόνομα. Φαίνεται λοιπόν πως ήδη έχουμε στη διάθεσή μας μηχανές οι οποίες αποφασίζουν και δρούν πριν από εμάς για εμάς. Και εντάξει, δεν θα τις αφήναμε να κάνουν μια εγχείρηση,
κυρίως γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι θα το δέχονταν αυτό. Ήδη όμως τις αφήνουμε και οδηγούν τους ιρμούς στο μετρό. Ενώ στα τρίκαλα ήδη δοκιμάζουν και αστικά λεωφορεία τα οποία πλοηγούνται μόνα τους, χωρίς οδηγό. Στα αεροπλάνα, εσείς θα μπαίνατε σε ένα αεροπλάνο αν σας έλεγαν ότι στη θέση του οδηγού δεν βρίσκεται κάποιος πιλότος, αλλά βρίσκεται ένα κουτί με επεξεργαστές και μνήμες. Έχετε σκεφτεί μήπως το κάνετε αυτό ήδη? Μήπως τα αεροπλάνα μας απλά πλοηγούνται ανάμεσα σε σημεία που έχουν θέσει οι πιλότοι στο σχέδιο πτήσης πριν ξεκινήσει καν το ταξίδι μας? Κι αν σε εκείνη τη μοιραία πτήση της German Wings υπήρχε αντί για τον πιλότο ένα υπολογιστικό σύστημα στο πιλωτήριο, το οποίο δεν θα επέτρεπε την απότομη απώλεια ύψους πάνω από ένα πολύ ψηλό βουνό όπως είναι οι Γαλλικές Άλπες, ακολουθώντας κάποιους κανόνες λογικής που θα είχε θέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας? Μήπως αυτό θα μας προστάτευε από τις αυτοκτονικές τάσεις του πιλότου? Έχουμε αναρωτηθεί μήπως τελικά αυτό που πρέπει να φοβόμαστε περισσότερο δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η φυσική ανοησία? Σας ευχαριστώ. Χαιρέτα τον κόσμο. Είπαμε, πρέπει τους υπολογιστές να τους πάρουμε από το χεράκι, έτσι, το είπαμε πολλές φορές. Έλα να σε πάρω και εσένα. Γεια σας.